Δεν έχω να πω κάτι και δεν έχει αξία η άποψή μου αυτή τη στιγμή. Ας σεβαστούμε, σας παρακαλώ, τη Μαρινέλα. Είσαι εσύ? Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω για αυτό. Ναι, οκ, okay, είμαι καλά, είμαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να το πω και αυτό για κάτι. Σηκώμαι να επισκεφτείτε. Σας έχουν ενημερώσει για κάτι νεότερο. Παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Σε άκουσες πολλά μια εβδομάδα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείτε να σεβαστείτε αυτό που ζητάω και να μην συνεχίσει αυτή η κουβέντα. Σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη από όλο το κοινό που μας κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Σας ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι με έχετε βαρεθεί να με κοιτάζετε. Αλλά βλέπετε. Η Παπαρίζου, μια δήλωση για την Μαρινέλα. Η γυναίκα είναι στη ΜΕΘ. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμων από το Θεό και ότι έχει πάρα πολύ δύναμη και πιστεύω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να γίνει γρήγορα καλά, γιατί εγώ την περιμένω. Και όλοι μας την περιμένουμε. Να είστε καλά. Είναι ο μύθος του ελληνικού τραγουδιού. Πώς ήταν όταν συνεργαστήκατε? Η Μαρινέλα είναι ένα σχολείο. Όπως είχα, το λέω πάντα, είναι γυναίκα είδωλο. Είναι συγκλονιστική καλλιτέχνης, προσωπικότητα, μάνα, γιαγιά, φίλη. Τα πάντα. Είναι καλύτερη. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Χρήστο Μάστορα. Λοιπόν, θέλω πάντα να βάζω την κατανόηση μπροστά. Ειδικά όσον αφορά τον Χρήστο Μάστορα, που ξέρουμε ότι έχει ένα φορτίο, είναι συναισθηματικά πιεσμένος. Είναι μια εβδομάδα, είχε ακυρώσει η συναυλία, έχει γίνει όλο αυτό που είχε γίνει. Μπορεί να είναι και εκείνος πιεσμένος πάρα πολύ. Βασικά είμαι σίγουρος ότι είναι. Απλά να πω ότι και οι δημοσιογράφοι πήγαν εκεί επειδή ο ίδιος τοποθετήθηκε με πολύ ωραία λόγια και με πολύ ωραία αναφορά στην Κύπρο. Και εμείς, ορμόμενοι από όλο αυτό, θέλαμε να πάμε να μας σχολιάσει το πόσο ωραία λόγια ήταν αυτά. Δηλαδή, δεν περίμενα, όσο και αν θέλω να δικαιολογήσω, τη συμπεριφορά του. Εγώ δεν τον αδικώ. Σίγουρα έχει λάβει και πάρα πολλά μηνύματα, σχόλια για ποιο λόγο ακύρωσε τη συναυλία, μήπως δεν ήταν κάποιος άλλος ο λόγος, μήπως δεν ήταν η ασθένεια. Όλο αυτό τον έχει βαρύνει. Ήταν λάθος ο λόγος. Κοίταξε να δεις. Είναι φορτισμένος. Είναι βέβαιο ότι είναι φορτισμένος. Επιστρέφει από μια συναυλία όπου κάνανε μαζί με την Έλα Παπαρίζου στο θέατρο αυτό το οποίο πριν από λίγο καιρό είχε τραγουδήσει η Μαρινέλα. Είναι φορτισμένος γιατί ήταν να συνεργαστεί και έγινε όλο αυτό με τη Μαρινέλα. Έγινε όλο αυτό που δεν συνεργάστηκαν όσο, εν τέλει κτλ. Γενικά, εγώ βλέπω μια φόρτιση. Μέρη μου, αλλά την καταλαβαίνω τη φόρτιση που βλέπεις. Απλά όσο φορτισμένος και αν είναι, δεν μπορεί να τα βάζει με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, η συμπεριφορά είναι συγκεκριμένη. Είναι απαράδεκτη να μιλάει στον κόσμο και να λέει δεν θέλετε να με βλέπετε, που ο κόσμος θέλει να σε βλέπει, Χρήστο Μάστορα. Αλλά να λέει επειδή φταίνει αυτή και να δείχνει έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, όσο φορτισμένο και να σε, όσο ειδικά και να όταν έγινε και αναφορά επί σκηνής. Και όπως είπες και εσύ, πραγματικά δεν πήγε κανείς εκεί να του πει για τίποτα που έχει να κάνει με το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας. Όλοι πήγαν εκεί να του πούνε τι ωραία που ανεβήκατε στη σκηνή με την Έλενα Παπαρίζου. Του, ότι και τι ωραία. Ίσως... Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άκου πρώτα. Άσε να ακούσεις αυτή την κακή ερώτηση που περιμένεις από τους δημοσιογράφους. Μην αδικείς κάποιον. Μην αδικείς τους δημοσιογράφους, γιατί δεν θα την έκανε κανείς από τους συναδέλφους στην ερώτηση. Ούσα δημοσιογράφος, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη δικιά μου φάρα, έτσι, κανονικότατα. Και τις ερωτήσεις κτλ. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην πω ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι επιφορτισμένος ένα παραπάνω. Ελπίζω, επειδή είναι μάστορας, να επιδιορθώσει αυτά που μας άφησε. Δήμο, εννοείται ότι είναι φορτισμένος και δεν είναι, σου λέω, δεν θα το σταυρώσουμε. Κατανόηση θα δείξουμε. Απλά δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους δημοσιογράφους. Το να μην θες να μιλήσεις είναι κατανοητό. Είναι δικαίωμά του. Το σημείο που είπε, κοιτάξτε λίγο γιατί με βλέπετε στο κοινό. Εγώ εκεί πιστεύω ότι έχασε το δίκιο του απλά. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορούσα και να καταλάβω και την πίεση που ασκούν οι δημοσιογράφοι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουν κληθεί να πάνε και να ρωτήσουν έναν άνθρωπο ή να σχολιάσουν κάτι το οποίο είναι δημόσια επί σκηνής. Μέχρι εκεί καταλαβαίνω γιατί τον πίεσαν. Και καλά σημείο. Εμένα αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορείς να πεις οτιδήποτε θέλεις να πεις, αλλά ο τρόπος που το λες μπορεί να σε κάνει ή να απογειωθείς και να πούνε όλοι μπράβο, τους κατατρόπωσες με έναν τρόπο, ή να χάσεις τελείως το δίκιο σου. Αυτό για μένα ήταν ένα φάουλ από τον Χρήστο Μάστορα. Είναι κρίμα αυτό. Αυτή η συμπεριφορά. Εγώ θα πω ότι ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης. Κρίμα, στεναχωρήθηκα για αυτή τη συμπεριφορά. Τι να πω, θα δούμε.